Πυκνός καπνός υψώνεται στο κέντρο της Καμπούλ. Έχουν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από το αμερικανικό χειρουργικό χτύπημα το οποίο σκοτώνει τον πλέον καταζητούμενο τρομοκράτη στη γη, τον ηγέτη της Αλ-Κάιντα, Αϊμάν Αλ-Ζαουάχρι. Now, justice has been delivered and this terrorist leader is no more. Σε αυτό το μπαλκόνι βρισκόταν ο Αλ-Ζαουάχρι όταν χτύπησαν οι Αμερικανικοί πύραυλοι. Είχε προηγηθεί μια προσεκτική, επίμονη και υπομονετική παρακολούθηση του νούμερο ένα στόχου των Ηνωμένων Πολιτειών. After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. He had moved to downtown Kabul to reunite with members of his immediate family. After carefully considering the clear and convincing evidence of his location, I authorized a precision strike that would remove him from the battlefield once and for all. Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε αρχικά η οικογένεια του Ζαουάχρι. Στη συνέχεια, οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών εντόπισαν στο ίδιο κτίριο και τον αρχηγό της Αλ-Κάιντα. Όπως διαπίστωσαν, δεν έφευγε ποτέ από το διαμέρισμα, αλλά έβγαινε συχνά στο μπαλκόνι. Όταν ενημερώνεται, ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει εντολή για ακριβές αεροπορικό πλήγμα. Οι δύο πύραυλοι Hellfire Ninja, εξοπλισμένοι με λεπίδες, εκτοξεύονται από ντρόουν στις 4 και 48 τα ξημερώματα της Κυριακής. This mission was carefully planned, rigorously minimized the risk of harm to other civilians. And one week ago, after being advised that the conditions were optimal, I gave the final approval to go get him. And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. Το ντρόουν, εξοπλισμένο με υψηλής ευκρίνειας κάμερες και πυράβλους, πετάει πάνω από την Καμπούλ. Ο πύραυλος R9X εκτοξεύεται κατά του στόχου. Λίγο πριν το χτύπημα, 6 λεπίδες ανοίγουν στα πλευρά του πυράβλου. Ο διαβόητος τρομοκράτης, αρχιτέκτονας της επίθεσης κατά των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, είναι πλέον νεκρός. Ο Αϊμάν Αλ-Ζαουάχρι, ένας από τους εμπνευστές της επίθεσης και διάδοχος του Οσάμα Μπιν Λάντεν στην Αλ-Κάιντα, επιτέλους οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Τα σημερινά νέα είναι επίσης η απόδειξη πως η τρομοκρατία μπορεί να εκριζωθεί χωρίς να είμαστε σε πόλεμο με το Αφγανιστάν. Και ελπίζω πως θα προσφέρει μια μικρή δόση γαλήνης στις οικογένειες των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και οποιουδήποτε άλλου υπέφερε στα χέρια της Αλ-Κάιντα. Ο Αλ-Ζαουάχρι ανέλαβε την ηγεσία της Αλ-Κάιντα το 2011, αμέσως μετά το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, σε επιχείρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στο Πακιστάν. Οι δύο τους συνδέονταν με στενή φιλία, μάλιστα συνυπέγραψαν διακήρυξη στην οποία ανέφεραν ότι είναι υποχρέωση για κάθε μουσουλμάνο να πολεμά και να σκοτώνει Αμερικανούς αλλά και τους συμμάχους τους. I call upon the brotherly Muslims and jihadis in general and in Afghanistan in particular to get behind the jihadi, the patient and the steadfast emirate and not to respond to the calls aimed at dividing the ranks of jihadis. Είχε εμφανιστεί συνολικά σε 16 βίντεο προσπαθώντας να στρατολογήσει μαχητές στον αγώνα κατά της Δύσης. Η είδηση του θανάτου του έκανε το γύρο του κόσμου με τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να διακόπτουν για έκτακτα δελτία. The United States killing the leader of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, more than a decade after the raid that took out Osama bin Laden. President Biden has confirmed that the leader of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, has been killed in a drone strike in Kabul. Ο Αλ-Ζαουάχρι είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Κάιρο της Αιγύπτου σε μια ευκατάστατη οικογένεια γιατρών και ακαδημαϊκών. Και ο ίδιος ήταν γιατρός στο επάγγελμα με μάστερ στη χειρουργική. Στο στούντιο η Νικολέτα Κρητικού, καθώς έχουμε πρώτη αντίδραση των Ταλιμπάν για την εξουδετέρωση του αρχηγού της Αλ-Κάιντα. Ακριβώς, Μάρκο, έχουμε την πρώτη αντίδραση των Ταλιμπάν. Ο εκπρόσωπός τους, Ζαμπιουλά Μουτζαχίν, εξέφρασε την οργή τους, επιβεβαίωσε την είδηση ότι διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την καταδίκασε στεναρά και έκανε λόγο για παραβίαση των διεθνών αρχών. Τώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον για συγκεκριμένες πληροφορίες, για ακριβείς πληροφορίες, πώς διεξήχθη δηλαδή αυτή η επιχείρηση. Κληθείς να απαντήσει ο επικεφαλής συντονιστής σε θέματα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κέρμπι, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει DNA, δείγμα DNA από τη σωρό του Αλ-Ζαουάχρι και πως δεν θα υπάρξει ταυτοποίηση της σωρού με κάποιο εργαστηριακό έλεγχο. Δήλωσε συγκεκριμένα πως τα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είναι πολλά, πλήρως διασταυρωμένα και αδιάσυστα. Και τόνισε πως η CIA έχει στην κατοχή της επαρκές οπτικό υλικό από την επίθεση, το οποίο δεν σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα και το οποίο καθιστά οποιοδήποτε περαιτέρω έλεγχο στην παρούσα φάση περιττό.
Να προσθέσουμε πως υπάρχει διάχυτη φημολογία για το τι απέγινε τελικά η ισορρός του διαβόητου τρομοκράτη, εάν περισυνελέγει ή αν αφέθηκε στο σημείο, όπως καλύπτει πέπλο μυστηρίου το τι συνέβη και με την οικογένειά του, η οποία είναι καλά στην υγεία τους όλοι, είναι η σύζυγός του, η γυναίκα του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του, τα οποία ήταν στο διαμέρισμα την ώρα της που διεξήχθη η επιχείρηση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ίδιο μυστήριο κάλυπτε τις λεπτομέρειες θανάτου και του Μπιν Λάντεν πριν από 11 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, οι Αμερικανοί είναι βέβαιοι για την ταυτότητα του νεκρού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα Κρητικού. Τώρα.